Νηστεύθησα το λόγο, Μαρίνα έδωξε τον επίγειον της και συμπόσαν τα τέλειπες και ρίχνησαν λαμπρός ως καλυπάρτενος τον γαραόρα των νεκρών κατεπότησα στερός ο φθέντας η αγλή φόρε και ειν πηγάζει στο κόσμο τον πατέρες μου και αδελφοί μου. Η εορτή και η μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνης πάντα σημάς συνεκάλεσε εδώ η συνευλογημένη Κομόπολη του Ακακίου και οι αδελφοί μας οι πρόσφυγες της Αυλώνας εκατόρθωσαν και φέτος η Αγία τους να γίνει Αγία μας, το καύχημά τους να γίνει καύχημά μας, η προσευχή τους να γίνει προσευχή μας και επιπλέον αυτή στο καύχημα, στην προσευχή, στην εορτή επρόσθεσαν και την λιτάνευση της εικόνος της Αγίας Μαρίνης από την προσφυγική έδρα της Μητροπόλεως μας στην Ευρύχου, άχρη της ευλογημένης αυτής Κομόπολης του Ακακίου. Και συγχαίρω το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη αυτού και όλους τους παράγοντες αυτής της προσφυγικής κοινότητος που πάντοτε οργανώνουν με εντέλεια την όλη πανήγυρη και ιδιαιτέρως μεταδίδουν εις τα παιδιά τους, εις τα έγκονα τους αυτήν την αγάπη. Αυτόν ίσως είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα της Αυλώνας σε συνθήκες προσφυγιάς. Να μπορείς την αγάπη σου εις την Αγία του χωριού σου εις τον Άγιον του χωριού σου ανάλογα να τον μεταδώσεις εις τα παιδιά σου. Έτσι φτιάχνεις ορθόδοξους χριστιανούς Έλληνες. Εάν μεταδίδει ο πατέρας, ο παππούς εις το παιδί και το παιδί στο εγγόνι, πόθον Χριστού, αγάπη στα ελληνικά γράμματα. Έτσι δημιουργούνται οι αυθεντικοί άνθρωποι του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας. Να το ξέρετε, όλα αρχίζουν μέσα από την οικογένεια. Σήμερα το πρωί ήμουν στο τάγμα της περιοχής του Τρόοδος και μίλησα μαζί με τους αξιωματικούς και σε 120 νέους στρατιώτες. Μιλήσαμε ώραν πολύ. Μου έβαζαν ερωτήσεις, απαντούσα, ρωτούσα κι εγώ με τον δικό μου τρόπο. Ποιον ήταν το συμπέρασμα? Ότι όλα αρχίζουν από την οικογένεια. Αν η οικογένεια έχει Χριστόν, θα έχει εύχριστα παιδιά. Με Χριστά ήθη. Ακόμη και λάθη να γίνονται και αμαρτήματα να γίνονται που παντού γίνονται σε κάθε οικογένεια, ο άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό πρώτα και κύρια τον αγαπά γιατί είναι φιλάνθρωπος ο Χριστός και δέχεται την μετάνοιά μας και όσο πιο γρήγορη είναι η μετάνοια με γρήγορο νουν σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν τόσον πιο μεγάλη και έκδηλη και φανερή η φιλανθρωπία του Χριστού στη ζωή μας. Χαίρομαι λοιπόν που οι πρόσφυγες αυτής της κοινότητος Αυλώνος όχι απλά κρατούν τα ήθη και τα έθιμα αλλά πάνω απ' όλα κρατούν την πίστη των πατέρων,
των μητέρων. Η Αγία Μαρίνα, όταν έμεινε ορφανή από μητέρα, πόσο χρονών ήταν? 12. Ο πατέρας της, που το όνομα του πατέρα σώζεται, Ευέσιος, το όνομα της χριστιανής μητέρας δεν το εκατέγραψαν οι Ρωμαίοι γραμματείς και Φαρισαίοι της εποχής εκείνης, επειδή ήταν χριστιανοί προφανώς. 12 χρονών λοιπόν η Μαρίνα έγινε ορφανή από τη χριστιανή μητέρα της. Όμως 12 χρόνια ήταν τόσα πολλά που αυτή η ευλογημένη Αγία Μάνα της Αγίας Μαρίνας εκατόρθωσε και σφυριλάτησε την καρδιά της κόρης της με τέτοιες δυνατές ρίζες πίστεως, πόθου Χριστού, αγάπης Χριστού, έρωτα Χριστού, που όταν η Μαρίνα στα 15-16 της εδοκιμάστηκε η πίστη της, όταν την είδαν στους δρόμους της Αντιόχειας της Πισιδίας, στη Μικρά Ασία, όταν την είδαν ο τότε έπαρχος της περιοχής, ο Λύμβριος, και εξεπλάγει από την ομορφιά της, από τη σεμνότητά της, από την καθαρότητά της, και αμέσως την εκάλεσε εις των υψηλών αρχοντικών του οίκων και της έκαμε πρόταση γάμου υπό έναν όρο, να πρόδιδε η Μαρίνα τον Χριστό, να αρνήτουν τον Χριστό, να μην επίστευε η Μαρίνα ούτε στο σταυρωμένον ούτε στον αναστημένον Ιησούν, τον νικητή του θανάτου. Και τότε η Μαρίνα εφανέρωσε την πίστη της μάνας της, όχι του πατέρα της. Ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι η Μαρίνα δεν έμεινε ποτέ ορφανή. Όταν έναν κορίτσι 15 χρονών ομολογεί με τέτοια παρησία, και όταν στη φυλακή που την έβαλα, μόλις είδε τον σατανά με τα μάτια της, όχι φαντασιακά, ορατά, του επιτέθηκε με ένα σφυρί, όπως όλοι γνωρίζετε, και τον εκτύπησε κιόλα. Σκεφτείτε τι ανδρεία έδωσε ο Θεός στη Μαρίνα, αλλά τι ρίζες έδωσε η μάνα της στη Μαρίνα. Και μην νομίζετε, οι ευσεβείς γονείς, όποτε και να πεθάνουν, είτε μας αφήσουν ορφανούς στα μικρά μας, είτε στα μεγαλύτερα μας χρόνια, ζουν και από τον ουρανό εργάζονται και προσεύχονται για μας. Γι' αυτόν, εάν στην οικογένειά σας έχετε άνθρωπον προσευχόμενον, να τον προσέχετε, να τον σέβεστε, να τον αγαπάτε διπλά και τριπλά και να τον βοηθάτε σε ό,τι χρειάζεται. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολύτιμος και εις τη γη και εις τον ουρανό. Δικαίων ψυχέ, λέει, εν χειρί Θεού. Ένας δίκαιος άνθρωπος πάντοτε προσεύχεται, εν παντί καιρό και τόπο. Ήρθε προχθές να ξομολογηθεί σε εμάς τους Ελλήνους ένας μεγάλος επιστήμονας της Ελλάδος. Το επάγγελμα του φυσικομαθηματικός, με ειδικότητα στη κβαντική φυσική, και μου είπε το εξής, μου έκαμε εντύπωση. Ξέρεις, μου λέει, ο Άινστάιν ήταν πολύ μεγάλος επιστήμονας,
πολύ μεγάλος μαθηματικός και φυσικός. Και η θεωρία της σχετικότητας είναι κατά το ίμιση αληθής. Αλλά μου λέει έπεσε έξω γιατί δεν ήταν ταπεινός. Γιατί δεν ήταν πιστός. Γιατί δεν ζητούσε φώτιση από τον ουρανό. Του φτάνε μόνο τα βιβλία. Του φτάνε μόνο η εξυπνάδα. Μα τι να σου κάνει έναν ανθρώπινο μυαλό. Και τα κομπιούτερ έχουν πιο πολύ μυαλό από μας. Και πιο πολύ μνήμη από μας. Αλλά είναι άλαλα και μπάλαλα. Γιατί δεν έχουν συνείδηση. Δεν έχουν ζωή. Εμείς έχουμε ζωή, αλλά από πού προέρχεται η ζωή μας? Από το Πνεύμα του Άγιου, από τον Χριστό. Εσύ, του λέω, που αγαπάς τον Χριστό και είσαι επιστήμονας, μεγάλος και ερευνητής, τι βρήκες? Και ακούτε τι μου είπε. Όλη η κβαντική φυσική στηρίζεται απάνω στο χώρο και απάνω στο χρόνο. Είναι οι δύο μεγάλες διαστάσεις. Όμως, μου λέει, ένας που δεν πιστεύει στον Χριστόν, δεν πιστεύει στην ουσία, στην τρίτη διάσταση που λέγεται Χριστός. Και αυτός καθορίζει και το χρόνο και το χώρο. Ο Χριστός, του λέω, γέ μου, είναι η αιωνιότητα που μας περιμένει όλους, όλους. Μόλις ο άνθρωπος συλληφθεί στην κοιλιά της μητέρας του, αρχίζει η αιωνιότητά μας. Και συνεχίζεται συνεχώς, ούκαι σε τέλος. Να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό. Η Αγία Μαρίνα 15 χρονών το κατάλαβε. Ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει σε έναν τάφο. Μόνο το σώμα πεθαίνει. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Και τι μου είπε ο άνθρωπος, μάλλον ο επιστήμονας του Θεού, μου είπε, έχετε δίκιο, μου λέει. Η αιωνιότητα είναι ένας χώρος όπου δεν υπάρχει χρόνος. Είναι ένας χώρος όπου δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά το παρόν είναι πάντοτε παρόν. Δεν μεθύσταται στο παρελθόν. Δεν γίνεται παρελθόν. Και λέω, όλοι οι Άγιοι αυτόν το ένιωσαν, το εκατάλαβαν. Εθυσίασαν τον χρόνο τους, τα χρόνια τους και οι ήρωες της πατρίδος. Το εκατάλαβαν αυτό. Εθυσίασαν τα χρόνια τους, το χρόνο τους δηλαδή, για αυτόν τον χώρο που όλους μας περιμένει, που λέγεται αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή του Χριστού. Η Αγία Μαρίνα τα κατάφερε, όχι μόνο γιατί είχε καλή κληρονομικότητα από τη μάνα της, γιατί είχε πολύ μεγάλο πόθο να ζήσει αυτήν την αιώνια ζωή. Παρακαλάτε κι εσείς για τον εαυτό μας, για την πατρίδα μας, για την νήσον μας, την νήσον των Αγίων. Παρακαλείτε για τον κόσμο όλων. Σε αυτές τις επικίνδυνες στροφές που έπιασε η Οικουμένη, από περάτων έως περάτων, ακοές πολέμων, ακοές σεισμών, λοιμών καταποντισμών, ασθενειών, μία φεύγει, άλλη έρχεται. Με παμό δεν έχουμε ιδιαίτερο σε αυτόν το έτος που τρέχει, το 2020. Γι' αυτόν θα κρατηθούν όσοι έχουν όθον Χριστού, όσοι έχουν αφοβία. Οι φοβικοί, αυτόν που φοβούνται θα το πάθουν.
το έλκουν ήδη. Εμείς μέσα στην καρδία μας μία έλξη να νικά. Η έλξη, ο έρωτας, η αγάπη, ο πόθος, η επιθυμία. Πώς να ζήσω αιώνια. Σκεφτείτε ιδιαίτερως οι πρόσφυγες πόσο σας λείπει το χωριό σας. Σκεφτείτε όσοι έχετε παιδιά ξενιτεμένα πόσο σας λείπουν τα παιδιά σας. Σκεφτείτε συνεχώς να σου λείπει αυτός ο χώρος που δεν έχει χρόνο και είναι αιωνιότητα και να τον ποθείς, να θέλεις να ζήσεις με τον Χριστό και να τα δώσεις όλα για τον Χριστό. Η Αγία Μαρίνα το κατάλαβε αυτό. Βοηθήστε και εσείς τον εαυτό σας, επικαλούμενοι με πόθον πολύ την Αγία Μαρίνα, και για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας και για τα έγγονά σας και για όλον τον τόπο. Αγία μου Μαρίνα, να της λες, μάθε με να αγαπώ τον Χριστόν όπως τον αγάπησες εσύ. Αγία μου Μαρίνα, δώσ' μου πόθον Χριστού. Αγία μου Μαρίνα, δώσ' μου έρωτα Χριστού και το θέλημα του Θεού να γεννεί στη ζωή μου. Εμείς αυτούς τους μήνες που πέρασαν, που περνούμε και θα περάσουμε, δίδομεν όλοι εξετάσεις. Η Αγία Μαρίνα έδωκε τις εξετάσεις της και τις επέρασε με άριστα πριν 1700 χρόνια. Προηγουμένως που άκουα το διάκον και έλεγε ονόματα, γιορτάριδο. Χειρίζω και λέω εδώ στον κοινοτάρχη μας και στους παρακαθήμενούς μας. Ακούτε γιορτές τους, λέω, που έχει μια μικρή κόρη 15 χρονών, η Αγία Μαρίνα. Επέθανε πριν 1700 χρόνια. Γενεά έρχεται, γενεά φεύγει. Όλοι θυμούνται την Αγία Μαρίνα. Εμείς, λέω, άμα περάσει ένας χρόνος από την κηδεία μας, μας θυμούνται μόνο λίγοι συγγενείς. Άμα περάσουν ακόμα περισσότερα χρόνια, κανείς. Μόνο κανείς ευλαβής που προσεύχεται το βράδυ και μνημονεύει και κοιμημένους. Υπάρχουν και αυτοί, δόξα σε ο Θεός, ακόμα σε κάθε χωριό, που μνημονεύουν κάθε βράδυ όλους τους και κοιμημένους. Η Αγία Μαρίνα και κάθε Άγιος και κάθε Αγία μνημονεύεται συνεχώς και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία. Και η εικόνα της λιτανεύεται και τα λείψανά της προσκυνούνται. Δεν είναι οστέα γυμνά, αλλά πηγάζουν ιάματα και ευωδίαν μυστική. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού. Εις την γη, σκεφτείτε τι γίνεται στον ουρανό. Εκεί που είναι η όντως αιώνιον ζωή, ο Χριστός, λειτουργά ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι περνούν και κοινωνούν και επικοινωνούν με τον Χριστό. Αυτό λέγεται δοξασμός, θέωσης, αγιότητα. Και όλοι αυτοί μετέχουν και κοινωνούν και επικοινωνούν και μεταξύ. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να αλλάξουμε το διακόπτη μας, τις συχνότητές μας. Αυτές είναι οι συχνότητες του ουρανού. Αυτός είναι ο διακόπτης της αιώνιας ζωής. Την εύχομαι σε εσάς, θα την εύχεστε κι εσείς για μας. Καλές δυνάμεις, η Αγία Μαρίνα και όλοι οι Άγιοι να μας φωτίσουν τους επόμενους δύσκολους μήνες που έρχονται, που ήδη φάνηκε η ποιότητά τους από τώρα, να αγκαλά ο Ερντογάν συνεχώς μας χτυπάει το κουδούνι για να ξυπνήσουμε από τον λίθαργο της καλοπέρασης.
κάθε λίγο μας χτυπά το κουδούνι. Κλείουμε εμείς εκκλησίες, ανοίγει αυτό ζαμιά. Να το σκεφτούμε αυτό. Πολύ έγνοια έχουμε για την υγεία του σώματός μας, για την υγεία της ψυχής μας, να σκεφτούμε ο καθένας μας, και εγώ πρώτος, όση έγνοια έχω. Η Αγία Μαρίνα απέδειξε και την έγνοια που είχε για την αιώνια αθάνατο ψυχή της και τον πόθο Χριστού που είχε για την αιώνια ζωή. Εμείς τι κάνουμε, εμείς τι κάνουμε. Oh.